χαρακτήρισα προδοσία, γιατί πραγματικά έδωσε το δικαίωμα στο ΖΑΕΦ να λέει ένα κράτος, ένας μακεδονικός λαός, μια μακεδονική γλώσσα. Αυτό είναι επιτυχία Τσίπρα Κοντζιά με τη συνεργασία της ακροδεξιάς βέβαια του κυρίου Καμένου και βέβαια με όλο το συνάφι το οποίο δεν ενδιαφέρεται για το τι θα προκαλέσει ο Αντρέας. Παρά μόνο για την ομή της εξουσίας. Θα ψηφιστεί το Σκοπιανό ή θα πάμε σε εκλογές με ανοιχτό το θέμα. Τι βλέπεις? Εγώ νομίζω η συμφωνία αυτή θα περάσει και με σχετικά μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή πάνω από 151. Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε. Στο κοινάλι... Περίπτωση να μην ανοιχτό δεν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Κίνημα αλλαγής. Στο κοινάλι... Δεν υπάρχει συνάλλη. Κίνημα αλλαγής. Πώς το λένε? Κίνημα αλλαγής. Συνθετικό. Όχι, αυτό είναι δικό σας. Να το λέμε Πασόκ, να τελειώνουμε. Είστε δημοσιογράφος δηλαδή. Μα το γράφω. Πασόκ, κίνημα. Από τους 5 που συνέθεταν το κίνημα αλλαγής. Ήσασταν εκεί. Οι 4 συμφωνήσανε με την κυβέρνηση και η κυρία Γερμανίδου διαφωνούσε. Και επέβαλε μια αποψή. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αποχωρήσει το ποτάμι. Στην πρώτη φάση λέτε. Ναι, έτσι δεν είναι, ρε παιδιά? Αυτή ήταν να αποχωρήσει το ποτάμι. 3-4 βουλευτές τουλάχιστον από το κίνημα αλλαγής θα ψηφίσουν πριν τη συμφωνία. Σόπα. Τώρα είσαι υποχρεωμένο να μας πει. Άμα λε δημοσιογράφο, είσαι προβοκάτορα. Λέει και ψεύτη. Ονόμασε, ονόμασε. Όχι, όχι. Τι γίνεται σε αυτό το υπόγειο πια? Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το υπόγειο είναι χαμόλο. Ναι, πραγματικά. Για να καταλάβετε γιατί. Δηλαδή έχεις δικαίωμα να λες. Το κίνημα αλλαγής με αυτό το λόγο θα δυσκολευτεί να μπει και στη Βουλή. Αφήστε μας τώρα, κύριε. Κάτσε ρε Αντρέα, θα δυσκολευτεί στη Βουλή. Το Πασόκ. Βλέπετε το πάνε για διψήφιο. Επειδή εσύ λες. Λες αναλήθειες, ψέματα και προχωρήσε προβοκάτσιες. Παναγία. Ακούει τώρα ο Μπόλμαν, ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών. Ακούει τώρα προδοσίες αυτά, ακροδεξιό λόγο από το κοινάλ, σου λέει οι άνθρωποι είναι αλλού. Εσείς κοιμάστε με τον Καμένο κάθε βράδυ. Ακούστε τώρα, αφήστε τον Καμένο. Κάθε βράδυ αγκαλιά. Αφήστε τον Καμένο. Και το πρωί αληθωρίζεται. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Άκουσε με τώρα, είπες αρκετά. Δεν υπάρχει προβοκάτσιες πολλές. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί δημόσια στελέχη που έχουν πει ότι η συμφωνία μπορεί να έχει ορισμένα προβλήματα, είναι σε θετική κατεύθυνση. Να θυμίσω. Θα μπορούσε να είναι σε θετική κατεύθυνση. Δεν τα κατάφερε ο Τσίπρας. Θα θαλάσσωσε στα ρηχά. Με όλες τις συνθήκες ευνοϊκές έκανε υπέσχυντη συμφωνία. Κύριε, κλείσαμε. Πρέπει να κλείσουμε. Έλα, Αντρέα. Κύριε Κιγκέρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έχουμε μια είδηση.